εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιά της Μπαροδήμος, την οποία θα βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, για να αποκτήσετε το Octavia 1300 TSI με κινητήρα φυσικού αερίου, ο οποίος είναι πάρα πολύ οικονομικός, είναι μανίσιος, δεν και υγραέριο, και φυσικό αέριο, με 10 ευρώ γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και θα το πάρετε με 3.500 ευρώ όφελος όσοι τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596, στο 2310-596-690, προκειμένου να το κάνετε δικό σας. Να πω και κάτι άλλο. Να καταλάβατε τώρα πόσο μικρή ομάδα είναι ο Ηρακλής. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Καταλάβατε ότι αυτά που λέει ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ και ο Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό για το Μαρινάκι, τα είπε ένας υπάλληλος της ΠΑΕ Ηρακλής και έσπευσε από το φόβο του ο άνθρωπος που ηγείται την ΠΑΕ Ηρακλής να τα μπαλώσει γιατί είναι δηλός και μικρός σαν ομάδα. Το καταλάβατε. Αυτό που με ρωτάς 422 δεν αφορά το κινητήρα φυσικού αερίου. Το καταλάβατε ότι ο Ηρακλειδέας αυτόνομη θύρα 10 θέλει μεγάλο παράγοντα στον Ηρακλή για να μπορεί να περνάει την αυτονομία του. Το καταλάβατε ότι αυτός είναι μικρός παράγοντας για να περάσει τη φιλοσοφία της θύρα 10 περί ανεξαρτησίας. Γρηγόρη, παλιότερα λέει, ανέφερες πως πληρώνεσαι για να λες την άποψη σου. Σήμερα επέλεξε να κρατήσει μια φοβισμένη άποψη για να γίνεις αρρωστός παντού. Καθόλου αρρωστός και πουθενά. Εγώ, φίλε μου, αν με ρωτήσεις να πηδήξω στο κενό, θα σου πω μην πηδάς, γιατί αν πηδήξεις θα αυτοκτονήσεις. Όλοι θα πούνε ότι έκανες μαγιά, αλλά εγώ δεν μπορώ να το πω μαγιά αυτό το πράγμα και να πω ότι καλά έκανε, να σε σμπρώξω κιόλας. Αν αυτό σου φαίνεται ότι είναι θλιβερό ή ότι είναι κάτι άλλο, συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Για να καταλάβετε, βγαίνει σήμερα ο Κοντονής και λέει ότι μου είπε ο Αλαφούζος ότι το πρόβλημά μου είναι η θύρα 13. Και το διαψεύδει ο ίδιος ο Αλαφούζος. Υπάρχει ποιος να το πει? Και λέει ότι έχει και μάρτυρα. Ρωτάω, εσύ τι πιστεύεις, το είπε ή δεν το είπε ο Αλαφούζος? Τι να πει ο Αλαφούζος? Ρωτάω. Όχι, όταν βρέθηκαν μόνοι τους με τον Κοντονή, το είπε ή δεν το είπε? Τι πιστεύεις? Τι πιστεύεις? Τι εικάζεις? Ξέρεις τι του είπε? Άσε, έχω κι εγώ μπελάδες μαζί με αυτούς. Μπράβο. Χαζός είναι τώρα να το παραδεχτεί.